και εγώ με τη σειρά μου και σας εύχομαι καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 2015, όσο μας το επιτρέπουν βέβαια οι δυσμενείς καταστάσεις που περνά η χώρα μας. Προπαντός όμως, υγεία σε όλους εσάς και τις οικογένειές σας, καθώς και επιτυχίες για την ιστορική μας ομάδα. Υπενθυμίζω ότι σκοπός του συνδέσμου μας είναι η ανάπτυξη σχέσεων με άλλα σωματεία μέσω ποδοσφαιρικών συναντήσεων και η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης με οργάνωση φιλανθρωπικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Με αυτόν τον τρόπο διαδίδουμε και προάγουμε τη λαμπρή ιστορία της αγαπημένης μας ομάδος. Φέτος, ο ιστορικός μας Πανιώνιος γιορτάζει τα 125 χρόνια από την ίδρυσή του. Είναι ένα σημαντικότατο γεγονός. Γι' αυτό φροντίσαμε και κάναμε αυτή τη συλλεκτική σημαία που δείχνει τα 125 χρόνια, καθώς κυκλοφορήσαμε και κάποια συλλεκτικά ημερολόγια που είναι στη διάθεση όποιον ενδιαφέρονται να αγοράσουν. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο μικρής διάρκειας που παρουσιάζει τη μικρασιατική καταστροφή σε συνδυασμό με την ιστορία του Πανιωνίου και τη δράση των παλεμάχων. Στο σημείο αυτό όμως και πριν από την προβολή του βίντεο θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για να θυμίσουμε όλα τα μέλη μας που έχουν φύγει από τη ζωή. Παρακαλώ να σηκωθούμε όλοι όρθιοι για ένα λεπτό. Κάποιες ξεχωριστές παρουσίες της Πανιώνιας οικογένειας για την προσφορά τους και την αγάπη τους στην ιστορική μας ομάδα. Θα ξεκινήσουμε με τα μέλη της Πανιώνιας κίνησης που ανέλαβαν πέρσι την τελευταία στιγμή την ομάδα λυτρώνοντάς την από βέβαιο υποβιβασμό. Αυτή δεν είναι άλλη από τον γιατρό και πρόεδρο της ΠΑΕ κύριο Χρήστο Δάρα, τον διευθυντή του ποσφαιρικού τμήματος κύριο Ζαμάνη Νικόλαο και το δικό μας άνθρωπο, αφού είναι και μέλος των Παλεμάχων, και Γιάκο Σκούρα. Εμείς, σαν Παλέμαχοι,
Από την αρχή σταθήκαμε στην υπεράνθρωπη προσπάθειά τους, έχοντας δίπλα και μπροστάρι τον πρόεδρό μας Αντώνη Μανίκα. Τον πρόεδρο της ΠΑΕ και γιατρό κύριο Δάρα, να τιμήσει ο αντιπρόεδρός μας Δημήτρης Νταλιτζής. Ήρθε ο Δημήτρης. Εδώ είναι, εδώ είναι. Και γιατί κάτσε πίσω. Μίτσο, γιατί κάτσε πίσω. Σέντερφορ, το 9 φορές. Ο Κουτρόπουλος είναι εδώ και ο Χασιώτης. Εδώ είναι. Από εκεί να συντραβάει. Από εδώ. Η φωτογράφια από εδώ. Είμαστε λιγάκι. Ο Χασιώτης. Χρήστο από εδώ λίγο. Ευχαριστούμε. Εγώ από ό,τι βλέπω εδώ είμαι από τα νεότερα, πιο φρέσκα έτσι μέλη της οικογένειας του Πανιωνίου και σε εσάς και στα δύο άτομα που αναφέρθηκε προηγουμένως, και στον κύριο Σκούρα και στον κύριο Ζαμάνη, ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί με βάλανε, παρότι είμαστε τρεις που ξεκινήσαμε, με βάλανε, και το λέω έτσι, να ηγηθώ, να είμαι πρόεδρος αυτής της ιστορικής ομάδος, που το χρέος μας είναι μεγάλο, που βέβαια αν δεν ήταν αυτά τα δύο άτομα, δεν θα μπορούσα κι εγώ να μπω στο τρυπάκι, να ηγηθούμε, να το πω έτσι, και τρεις μαζί, και να βγάλουμε αυτή την ομάδα, που δυστυχώς κάποιοι κατεφημισμών Πανιώνη θέλαν να την οδηγήσουν εκεί που δεν αξίζει να βρίσκεται αυτή η ομάδα. Προσπαθούμε να είστε σίγουροι με ό,τι δυνάμεις έχουμε, και δεν είναι το υλικό κομμάτι, είναι κυρίως ότι έχουμε μπει μπροστά ξέροντας τα μεγάλα προβλήματα για να σωθεί αυτή η ομάδα, και να είστε σίγουροι θα σωθεί. Εγώ, εκτός από το πρόεδρος, σαν γιατρός της ιστορικής αυτής ομάδος, προς εσάς παλεμάχους, δωρεάν, το ξαναλέω και πάλι, είναι η πόρτα μου ανοιχτή στο ιατρικό κέντρο στο Φάληρο, και για εσάς και για τις οικογένειές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έλα, Αντώνη, κοιτάξτε. Στη συνέχεια, τον κύριο Δαμάνη, το μέλος της διοίκησής μας, ο Στέλιος Ορασιώτης. Είναι απόλυτος. Ο κύριος Μπούγκης. Μαζί, παρακαλούμε. Κύριε Πέτρο, γυρίστε ακόμα λίγο. Δώστε το Στέλιο, δώστε. Θέλω να βρει ένα ποτάς τώρα ο Βλάχος και θα είναι ο Βλάχος. Θα μπορεί να φαίνεται ότι το παίρνεις. Αν σχολάσεις θα βάλεις το Ζαμάνη. Ο Χρήστος Ζέντος. Το κύριο Σκούρα Κυριάκο, ο πρόεδρός μας Αντώνης Μανίκας. Εμείς θα θέλαμε να πούμε ότι ήρθε σειρά μετά από πολλά χρόνια, τουλάχιστον η προσπάθεια που κάναμε ο Πανιώνιος να είναι ενωμένος και ένας. Δεν υπάρχουν για μένα ούτε ερασιτέχνης, ούτε παλέμαχοι, ούτε πάει, είναι ένας Πανιώνιος ενωμένος. Προσπαθήσαμε μετά από τόσο καιρό και με τόσο άγριες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε να ενώσουμε και να είναι ένας ο Πανιώνιος, και ευχαριστούμε πολύ και τον Δήμαρχο της Νέας Σμύρνης που παρευρίσκεται εδώ πέρα τουλάχιστον και είναι κοντά μας σε όλα τα θέματα. Ό,τι και αν έχουμε χρειαστεί, έχουμε χτυπήσει την πόρτα και είναι παρόν. Πραγματικά, το μόνο που ζητάμε και από όλο τον κόσμο, και τουλάχιστον να μεταδώσουμε όλοι, να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Το έχουν ανάγκη οι πιτσιρικάδες και η προσπάθεια που κάναμε, να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο για να μπορούμε να
να τελειώσουμε το έργο μας τουλάχιστον για φέτος πάρα πολύ καλά. Να είστε σίγουροι, η προσπάθεια που κάνουμε είναι πολύ αχνή. Κοιτάξαμε σε αυτό το σωματείο να είναι αυτοδιαχειριζόμενο. Προσπαθούμε με τους νέους ποδοσφαιριστές και τα νέα παιδιά να μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν τα καταφέραμε, την προσπάθεια κάναμε όταν είχαν τελειωμένο το σωματείο. Πραγματικά το σίγουρο είναι ότι είμαστε ένα σωματείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους παλεμάχους που είναι πάντα δίπλα μας. Εμείς είμαστε πάντα δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δώσει τόσο μεγάλη ιστορία και τόσο αγώνα για αυτό το σύλλογο. Και θα θέλαμε πραγματικά να παρακαλέσουμε όλο τον κόσμο από στόμα σε στόμα να έρθει ο κόσμος δίπλα να στηρίξει αυτά τα νέα παιδιά. Το έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Τον αρχηγό της μεγάλης ομάδας Στάθη Χάιτα. Θα τιμήσει ο επίσης ο εγκάστος της εποχής εκείνης, Γιώργος Βέβαιος. Γεια σου Μασά, θα θυμάσαι όλοι. Από εσάς έγινε πανιούνος, κύριε Δέντα. Να σας δούμε λίγο, κύριε Δέντα, από εδώ λίγο. Στάθη. Εδώ λίγο, παρακαλώ. Γιώργος. Έλα, Αντώνη. Αντώνη, έλα μαζί. Κάτι, σήκω στο κεφάλι της λάδας. Μπράβο, ευχαριστώ. Κάτσε να ψηλώσω λίγο. Ευχαριστώ. Πες μας δύο κουβέντες, πες μας δύο κουβέντες. Πού πάτε. Να πω, γιατί να μην πω. Εγώ να πω λίγο ότι τον Στάθη τον είχα και στα δύο μπαράζ, και στα δύο μπαράζ προπονητή που έμεινε ο Πανιώνιος. Στο ένα βέβαια φαινόταν ο αλέφατος έκατσε βέβαια στην εξέδρα, άλλος τράβηξε το ζόρι. Εντάξει, όπως γίνεται πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, άλλος τράβηκε και το ζόρι στον πάγκο. Αλλά και νομίζω ότι όλη η Ελλάδα, θα τα πει και ο Γιώργος, θα ξέρει καλύτερα, ξέρει για τον Στάθη τι ήταν ο Στάθης. Τι εργαλείο ήταν. Να σε πάντα καλά, Στάθη. Δεν θέλω κράμα να μην κοιτάσει. Θέλω να αποκτήσω τον κύριο Σπούρα. Οπότε ο Πανιώνιος είναι χωρισμένος. Ο Πανιώνιος δεν είναι ποτέ χωρισμένος, κύριο Σπούρα. Πάντα είναι όλοι μαζί. Εσείς, εμείς, αυτοί που παίζουν σήμερα και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί παίζουν και καλό ποδόσφαιρο. Αρχίζει η ομάδα να αναπτύσσεται. Είναι σωστή με στο κήπεδο και ευχαριστιέμαι. Εγώ πήγα να με ασχολήσουν, είπα αποτέλεσμα, ναι, το αποτέλεσμα εμένα δεν με πολύ απασχολεί. Αποτελέσματα είναι για να εγώ ευχαριστώ στον χρόνο Κυριακή και βλέπω την ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Θυμίζει εποχές μεγάλες, παλιές. Το Γιώργο το λέει, δεν το βλέπουμε μαζί μας τους παλέμαχους. Όσον αφορά για τον δήμαρχό μας και στον Δρύο Περίμενε, είπες πολλά, να πούμε και εμείς λίγα. Είναι κάτι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που βρίσκεσαι στον χώρο μας. Θέλω να μας δοθεί μια ευκαιρία να έρθουμε στον χώρο σας, εμείς τουλάχιστον οι παλέμαχοι, γιατί από ό,τι βλέπετε έχουμε μείνει και λίγοι. Δεν είμαστε πολλοί. Η εντεκάδα του Καλτερών είναι εδώ. Η εντεκάδα που έβγαλε, ας το πρόσωπο, αρκετά πολλούς Έλληνες ήταν υπερήφανοι τότε. Πήγαμε και χάσαμε τον Λαγός εδώ που έβαλε και τον γκολ τότε. Το 2-1, όχι το 2-1, έβαλε τον κόλλο ο Κωστάκης. Στο 15. Και ήρθαμε εδώ, και τους βάλαμε στο Καραϊσκάκι και με ένα μαγιού μπέναλτι δικό μου, το έβαλε ο Τζόγκου και τελείωσε. Τώρα τα πειράμε το μαγιούτσι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς παιδιά που είστε παρόν και σε όλες τις δηλώσεις που κάνει ο σύλλογός μας. Αξίζει συγχαρητήρια ο Μπούλης Οξτοδούλου. Ήσουν πάντα παρόν, πάντα θετικός με όλες τις εκδηλώσεις και έχεις βοηθήσει εδώ σε πολύ μεγάλο βαθμό του. Ορίστε κύριε Χαέτα. Τι να πω, τα είπες όλα. Δεν είπα τίποτα. Είπα Μαρίκας κάτι για τότε. Να πω εγώ κάτι, το Στάθη είχαμε να το δούμε 1,5 χρόνο παιδιά. Όχι και 1,5 χρόνο. 6 μήνες τον τρώω, θα το φέρει ο φίλος το Σάββατο στο γήπεδο με τον Παναθηναϊκό. Θα περάσει από το σπίτι να τον πάρεις και θα τον φέρεις. Θα ρίξουμε και 3 γκολ. Στον κύριο Μπούκια τον παραδώσεις. Τελικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ συγκινημένος. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή αυτή. Ο Πανιώνιος είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Περισσότερο από τη μισή, είμαι 47 χρονών ανάποδα, κοντά είμαι δηλαδή. 54 χρόνια. 47 χρονών ανάποδα. Έκλεψε και 7. Προσπαθώ και εγώ να
βοηθήσω όσο μπορώ. Κοίτα τι έπαθα, ρε παιδιά. Τι έπαθα. Είχα κάνει ένα πρόλογο ωραίο έτσι να μιλήσω. Όχι, τώρα να ξέρω. Έτσι καθάρισα. Σαν διευθυντικά σχόλια. Είπε ο Μανίκας να τον αθλητισμό σου έπαιρνε στην μπάλα και αυτοσχεδίαση. Κάτι είναι και τώρα. Ωραία, ζωγράφησε. Δεν τα πρόλαβε όλα. Όλη η ομάδα τότε αγωνιζόταν να μου φέρει την μπάλα μπροστά να βάλω γκολ. Και μου λέει ο καλύτερος. Εντάξει, είσαι ικανός. Δεν θα βαρέσει κανένα ράουτ, όχι ποτέ. Μπορεί να τι ήξερε, Γιώργο, κουτσό παπούτσι που. Ναι, κάτι ήξερε. Μόνο κεφαλιές. Δεν θα μου μιλάτε μόνο στα 18. Πουθενά, με υπολογίζετε. Έτρεχε για 5. Και για μένα. Και για μένα, άκουσου λέγω τώρα. Στενοχωριό ήταν που τελείωνε το παιχνίδι στο 95 και ήταν κομμέτρα και έκανε κανένας και γύρω. Απίστευτο, δεν υπάρχει. Στενοχωριό μου όταν τελείωνε και στο παιχνίδι. Ναι, ήθελε να παίξει άλλο τόσο. Πάντως εύχομαι να ευοδοθεί η προσπάθεια των ανθρώπων που ηγούνται την ομάδα, γιατί χρειάζεται αυτή η ομάδα να υπάρχει πάντα στην Αλφαεθνική. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία και νομίζω όπως και πέρυσι θα τα καταφέρουμε και φέτος. Και εύχομαι από τις άλλες χρονιές να είναι ακόμα πιο εύκολα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Με το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Έξι πρώτου 1966 Στάδιο Καρασκάκη. Απάνω στο 22. Ολυμπιακός Πανιώνιος 1-4 κυρίες και κύριοι. 1-4 κυρίες και κύριοι. 1-4. Και μπορεί και μπορούν οι παλιοί. Έλα εδώ, τους ξέρεις. Να πεις ποιοι είναι, πολύ. Να πεις ποιοι είναι, ένας ένας. Και ο κύριος Αθανασούλας είναι εδώ. Εγώ θα το κρατάω να το βλέπουν όλοι. Μαυρίδης, Κόλιας. Μαυρίδης, Φρέγκης, Κόλιας, Χάιντας, Αθανασούλας, Καραγιαννόπουλος, Καζατζίδης, Κυριαλής και Νέγκρης. Και ο κύριος Χάιντας μπροστά μπροστά. Έλα τώρα να φέρνει αυτό. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Γιατί. Θέλουμε χώρο. Μετά στο τέλος. Γιατί. Στο τέλος. Δεν θέλετε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν γίνεται, Λέστερ. Μετά. Μην καθυστερείς την αυτή. Να μην κρύβω τον Κώστα. Δεν κρύβεις κανέναν. Ωραία, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Χαράζει το είχαμε, δεν την έβγαζε αυτή τη φωτογραφία. Τώρα συνεχίστε. Τώρα πείτε ό,τι θέλετε. Ο Χρήστος είναι η ψυχή εδώ της Λέσχης, Λέσχυλο, και δεν διάλεξαμε τυχαία. Συνέχεια, να βραβεύσουμε τον παλέμαχο τερματοφύλακα. Μπράβο. Μπράβο μας της εποχής, 19. Λίγο ησυχία, παιδιά, λίγο ησυχία. Δημήτρη, την αρχή και δεν άκουσα. Στη συνέχεια θα βραβεύσουμε τον παλέμαχο τερματοφύλακα της ομάδας μας εποχής 59-70, όταν μεταφύγει στον Ολυμπιακό, το Θανάση Κουρκουβέλα. Παλέμαχοι και μέλη μας, Κυριαζής και Μπαλάφας, να έρθουν να τον τιμήσουν παρακαλώ. Είναι βαρύ το ασφαλό για να μπορέσουμε να ξυπηρετήσουμε όλα τα δεν είναι ένα σκαλό. Ποιος έχει στο γράμμα. Δούλη, δώσε το βραβείο. Να φαίνεται από εκεί. Δώσε τον κύριο Κουρκουβέλα. Ανάσημο, σου εύχομαι την και να είσαι πάντα καλά. Τον είχα και συμπαίχτη πολλά χρόνια, αλλά τον είχα και προπονητή στο Μπραχάμι. Να είσαι καλά και εντάξει, υγεία θα είσαι. Εγώ τον Ανάσημο τον έπαιξα στα μικρά μου τα χρόνια, παίξαμε και μαζί με τους μεγαλύτερους στις σημαίες εκεί, από μικρό μαζί.
Να σε καλά, Θανάση. Να σε καλά για μας. Θανάση, έλα λίγο πιο δεξιά, λίγο. Πιο δεξιά. Έτσι, μπράβο, μάζι, μπράβο. Να έχουμε επιθυμία τον Παλεμάχο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Στη συνέχεια, τον Παλέμαχο Αχιλλέα Θαλασσούλα. Να έρθει ο Γιάννης ο Βλάχος. Γιάννη είναι εδώ, το μέλλον μας, ο Νίκος ο Καμπακόπουλος είναι εδώ. Θαλασσούλα Αχιλλέα, άρχοντα, άρχοντα του ποδοσφαίρου. Χιλιά, από εδώ λίγο. Λίγο, σε μένα, εδώ έχω τα κούλια. Γιαννάκι, Γιαννάκι. Χιλιά, και εδώ. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Γιάννα. Δύο κουβέντες μόνο, θα πω. Δύο μόνο. Για όλα τα ιερά τέρατα που μιλήσανε προηγουμένως, αρχίζοντας από το Χάιτα, από το Δέδε, ο Θανασούλας, ιερά τέρατα. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πολύ μεγάλα ιερά τέρατα που προαναφέρανε οι προηγούμενοι, συγκαταλέγεται και ο Αχιλλέας ο Θανασούλας. Όσοι τον έχετε προλάβει και απολαύσει, ήμασταν ευτυχισμένοι όλοι. Λοιπόν, το καλλιτεχνικό του ήταν Βοναπάρτης. Καλλιτεχνικά δεν υπάρχουν. Εγώ ήρθα το 59 στον Πανιόνιο από την Δάφνη Μεταξουργίου. Και μ' είχε φαίνεται διαλέξει ο Χέλμης. Είχε στείλει τον αδελφό του σε ένα παιχνίδι με την Εθνικό Αστέρα και του είπε ότι αυτός ο ψηλός είναι μαλάκας, μην τον παίρνεις. Του είπε ο Βαγγέλης. Και αυτά μου τα έλεγε ο Γιάννης ο Χέλης. Και μου λέει, και του λέω εγώ γέλαγα, και μου λέει, του είπε αυτός ότι ψέματα είναι αυτά, λέει, μην το χάσεις, να τον εφέρεις εκεί και τα λοιπά. Από το 59 έγινε αυτό και το 60 άρχισε να παίζω. Και το 60 έπαιξα, πήρα τη θέση του Παπουλίδη, του Γιώργου και ξέχασα να βγω από εκεί. Δηλαδή έπαιζα συνέχεια. Και στην αρχή που είχε γίνει αυτό το παιχνίδι με τον Ηρακλή, παίζαμε, θυμάμαι, κάποια στιγμή έρχεται ο Σαραδάκος και μου λέει, μου είπε μερικά γαλλικά. Ο Θανάσης. Ναι, ο Θανάσης, και είχα βγει στην άκρη και είχα κόψει την μπάλα στον Αδάμ. Ο Αδάμ έχασε τον γκολ μία φορά, δύο φορές. Την τρίτη κάτι έγινε, ένας παίκτης του Ηρακλή και κοντά στο μπαρ εκεί βλέπω το Θανάση και με κοίταγε λίγο. Και πηγαίνω και του λέω, κοίτα να δεις, του λέω, την επόμενη φορά που θα μου πεις οτιδήποτε, θα σε βάλω κάτω, του λέω, και θα σε πατήσω. Θα ανοίξω μία έτσι και θα σε βάλω μέσα. Με κοίταξε και έμεινε ξερός. Αλλά από εκείνη την ημέρα, μόνο στον πληθυντικό δεν μου μίλαγε. Και αυτά τραβήξανα, είδα τώρα 4-1, όλα τα παιχνίδια θα μπορούσαν να είναι 4-1, 4-0. Έχω και άλλες πολλές φωτογραφίες που δεν είναι το 4-1 μόνο του. Υπάρχουν πολλές, πάρα πολλές, με τίγκα το Καραϊσκάκι και τους βάζαμε την μπάλα, λες και παίζαμε προπόνηση. Εμένα με ενοχλούσαν όλα αυτά τα πράγματα και έλεγα ότι θα μπορούσαμε να έχουμε άλλη αντιμετώπιση από το ποδόσφαιρο εκεί. Γινόντουσαν αλητίες, γινόντουσαν διάφορα κτλ. Πατρό. Τώρα έχουμε, παιδιά, την βράβευση
του πρώτου πολίτη της πόλης μας. Εδώ, σας καθυστερήσαμε, Δήμαρχε. Ήταν σχέδιο γιατί δεν ξέρουμε αν είσαστε Πανιόνια. Οπότε για να γνωρίσετε την ιστορία, για να γνωρίσετε τους παίκτες. Για την κοινωνική του δράση και την αγάπη του στον ιστορικό Πανιόνιο. Έφερα επίτηδες και τον Πέτρο τον Καπρονή, ο οποίος έχει μεγαλώσει μέσα στο γήπεδο. Και έχει σημασία μεγάλη αυτό. Δήμαρχε, εδώ λιγάκι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη η τιμή που μου κάνετε. Δεν νομίζω ότι έκανα κάτι το ιδιαίτερο και πρέπει να με βραβεύσετε. Το να στηρίζει κάποιος τους παλέμαχους που μας θυμίζουν την ιστορία του Πανιονίου δεν είναι απλώς υποχρεώση, είναι καθήκον. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο εδώ του Συλλόγου και όλους εσάς, γιατί πραγματικά εμείς πιστεύουμε ότι είστε οι πρεσβευτές και του Πανιονίου, αλλά και της Νέας Σμύρνης σε όλη την Ελλάδα που γυρίζετε και όχι μόνο, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και δραστηριότητες σας στο εξωτερικό. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν και πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε σαν Δήμος σε οποιασδήποτε υποχρεώσεις έχουμε απέναντι σε αυτό το ιστορικό σωματείο των παλεμάχων. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια θέλουμε να ευχαριστήσουμε κυρία Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Κλέρη Δελιγιάννη, η οποία έχει το ευαίσθητο πόστο αυτό και μας υπέδειξε εύστοχα φέτος άπορες οικογένειες, τις οποίες ενισχύσαμε με τρόφιμα, δείχνοντας έτσι το κοινωνικό και ανθρωπιστικό πρόσωπο των παλεμάχων. Κάθε χρόνο κάνουμε αυτές τις κινήσεις. Πέρσι είχαμε πάει στο χωριό ΖΟΣ, φέτος όμως με την υπόδειξή της, πολύ εύστοχα, ήταν και οι οικογένειες Πανιόνι και ήταν τέτοια η συγκίνηση που δεν μπορείτε να φανταστείτε, ας πούμε, πώς νιώσαμε. Μακάρι να είναι καλά και να έχει τη δύναμη να συνεχίσει αυτό το ευαίσθητο πόστο που έχει. Εμείς, σαν παλέμαχοι, θα της προσφέρουμε αυτό το συλλεκτικό ημερολόγιο, καθώς επίσης και δύο λάβαρα, ένα για το γραφείο. Τα εγγόνια της, έχει δύο εγγόνια, θα το συμπέρασμα. Ευχαριστώ πολύ. Γυρίστε το λίγο, κύριε Σέρι, γυρίστε το, γυρίστε το. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν πληρωθήκαμε για τη σακούλα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ιδιαίτερη τιμή μου που σας γνώρισα και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είδα το κοινωνικό πρόσωπο μιας αθλητικής ομάδας. Ευχαριστούμε πολύ. Δικαίως αποτελείται πυλώνα της Νέας Σμύρνης. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά που έχετε κάνει. Όλοι μας οι διοίκηση δουλεύουμε και μακάρι. Όλοι μας οι διοίκηση δουλεύουμε και μακάρι και μετά από εμάς να έχουν τέτοια δράση. Στη συνέχεια θα τιμήσουμε το Πανελληνιονίκη στα 3.000 μέτρα στίπλ και στα 1.500 Παύλου Βαγγέλη. Παρακαλώ. Ο πρόεδρος Τεραστέχνη. Παρακαλώ. Θέλω να πω, παιδιά, ότι είναι τιμή μου να βραβεύομαι από ποδοσφαιριστές ήρωες για την εποχή τους, όχι μόνο για τον Πανιόνιο, αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου να μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα ήρθε η σειρά να τιμήσουμε τον Κώστα τον Λαγό, ο οποίος το 1971 μαζί μας
όπως είπε πολύ σωστά ο Γιώργος Οντέδες. Πέτυχε το γκολ στο 2-1, το ιστορικό 2-1 στο Φιλέντε Καλντερόν με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Το γκολ εκτός έδρας πιάστηκε για διπλό και έτσι το 1-0 που κερδίσαμε στο Καραϊσκάκι με το πέναλτι του Θανάση Τζόγκου πήραμε την πρόκριση. Να έρθει ο Κώστας ο Λαγός. Εδώ είναι, εδώ έχει έρθει. Έχει γίνει λαγό. Ο Πλεξίδας έχει φυγεί. Να έρθει ο Πλεξίδας, τον τιμήσει παρακολουθεί. Θα σου προσθέσω. Παιδιά, πριν το τιμήσει ο φίλος μου, θέλω να πω δύο λόγια για τον Κώστα. Όταν πήγα εγώ στον Πανιόνι, με πήρε δωμάτιο ο κύριος Σαραβάκος, ο Θανάσης. Εγώ πήρα το λαγό όταν ήρθε, εκτός από καλό συντερφό. Είμαστε 30 χρόνια φίλοι, κουμπάροι και πάντα είμαστε μαζί, χειμώνα, καλοκαίρι. Είναι το καλύτερο παιδί και πολύ Πανιόνιος. 30 χρόνια είμαστε, 45 και πολύ Πανιόνιος. Κύριε Πλεξίδα, εδώ να σε δούμε λίγο κύριε Πλεξίδα. Κύριε Λαγέ. Εδώ λιγάκι και δύο εδώ. Μετά από τόσα που είπε ο κουμπάρος του, εγώ θα κρατήσω το ότι υπήρξαμε συμπαίκτες και είναι τιμή για μένα και επιπλέον παραμείναμε φίλοι, όπως με όλους άλλους. Αυτό είναι που μένει. Μπράβο παιδιά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον σύνδεσμό μας για την τιμή που μου έκανε να με βραβεύσει. Ήμουν, είμαι και θα είμαι Πανιόνιος μια ζωή. Έπαιξα 8 χρόνια στον Πανιόνιο. Είναι τιμή μου που έπαιξα με τέτοιους προσφεστές, οι οποίοι δεν υπάρχουν, δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Όλοι τους ήταν ένας και ένας. Από ποιον αρχίσω και πού να τελειώσω. Τους ευχαριστώ πολύ, με βοηθήσανε πάρα πολύ. Και να ξέρω ότι θα πεθάνω και θα είμαι Πανιόνιος. Στη συνέχεια θα κλείσουμε με κύπελο τον παλέμαχο και μέλος του συνδέσμου μας Μπάμπη Σαϊπά, ο οποίος συμμετείχε το 79 στο τελικό κυπέλου Πανιόνιος ΑΕΚ 3-1 στο Καραϊσκάκι. Βγήκαμε κυπελούκι. Να έρθει να το τιμήσει. Πού είναι ο Σαϊπά? Να έρθει να το τιμήσει ο Γιάννης ο Μπαξτόπουλος, το μέλος του Δέλτα Σίγμα. Ο Κουζινός είναι εδώ, ο Κουζινός. Έλα ρε Μπαμπίσμα. Ευχαριστώ. Γιάννη, δεν μπορεί να μην σήκω τα κύπελο. Γιάννη, ευχαριστούμε. Μας πήγατε από τα αποδυτήρια. Όχι, θα πει ο Μπάμπης. Τι να πω, εγώ χαίρομαι που τιμώ εσένα. Και μια άλλη ακόμη μεγάλη ιστορία του Πανιωνίου. Εντάξει, τα λόγια αυτά τι να πούν, δείχνουν οι πράξεις τους, που έχουν γράψει σελίδες και σελίδες. Εμείς δεν είμαστε τίποτα μπροστά τους. Για μένα μιλάω, δεν μιλάω για τους υπολείπους βέβαια. Με αυτά τα οποία έχουν γράψει. Και μακάρι να συνεχιστούν και να γράφουν, να συνεχίσουν και άλλοι να γράφουν ιστορίες, γιατί όπως είπε ο κύριος Δέδες, πράγματι δείχνουν στοιχεία πολύ καλά τα νέα παιδιά και μακάρι να φέρουν την ομάδα εκεί που της αξίζει να είναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και εγώ. Εγώ ήθελα συμπαίκτης με τα ιερά τέρατα στο τέλος, όπως το προαναφέρανε. Τα είπανε όλα οι προλαγίσαντες, δεν υπήρξαν παίχτες σαν τα ιερά τέρατα, έτσι, στην Ελλάδα. Είμαι προπονητής στα μικρά παιδιά χρόνια. Πόσος παίχτες έχεις βγάλει εσύ? Του Γιάννη, όχι, έτυχε να μην τον έχω. Πέσει άλλα καλά χέρια. Πάρα πολλά παιδιά έχουν έρθει από τα χέρια μας και όλοι και από όλους τους προπονητές που έχουμε στο ερασιτεχνικό τμήμα, θέλω να πιστεύω ότι κάτι κάνουμε κι εμείς. Εύχομαι σε όλους υγεία, το πιο σπουδαιότερο. Μπράβο, καλύτερο. Με κύπελο επίσης
θα βραβεύσουμε τον παλέμαχο και β' αντιπρόεδρο του ΔΣ, του παλεμάχων, υπηρεσιακό προπονητή τη χρονιά το 98, όταν κατακτήσαμε το κύπελλο Ελλάδος 1-0 στο Καραϊσκάκι, κοντά στο Παναθηναϊκό, με γκολ του Ναλιτζή, Χρήστο Εμβολιάδη. Ένας δικός μας άνθρωπος που δεν έχει χάσει αγώνα του Πανιωνίου, καθώς και πρόεδρος, αντιπρόεδρος του Εραστέχνη και πρόεδρος της Ελληνικής Στέγης, αντιδήμαρχος της Εθνικής Στέγης. Παναγιώτης Σιάπης, Παναγιώτης Σιάπης, να έρθει να δούμε. Να πάω στον δήμαρχο μου φαίνεται. Να είσαι εδώ λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να πω ένα πράγμα μόνο για τον Χρήστο. Ότι ο Χρήστος δεν υπήρξε μόνο ο προπονητής του 98, έτσι. Ήταν και ο παίχτης ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με το πρώτο Κύπρο του 79. Ήταν βασικός στο Κύπρο του 79. Για τον Χρήστο μπορώ να μιλάω 2 μέρες. Αλλά για την οικονομία του χρόνου θα πω ότι ήταν ένα από τα πιο δυνατά παιδιά, από τους πιο πανιόνιους, από τις πιο ψυχάρες και από τα πιο καλά παιδιά, τα κυανέριθα, τα σοβαρά και με χαμηλούς τόνους. Αυτό του αξίζει να πάρει. Ο Χρήστος είναι αδικημένος από το Πανιόνιο. Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή γιατί είναι από τους παλιούς μου συμπαίκτες. Ευχαριστώ πολύ. Πέσαμε τελευταίο ένα πολύ φίλο του συνδέσμου μας, έναν αγκούραστο δημοσιογράφο που καθημερινά γεμίζει τη στήλη του με τα νέα από όλες τις αθηναϊκές ομάδες, τον Γιώργο Ζουρίδη. Επειδή έχει υποχρέωση στην εφημερίδα, θα έρθει ο δημοσιογράφος, ο Φώτης ο Κατσούφης, να παραλάβει. Γεια σας. Γεια σου, Δήμαρχε. Γεια σου, Δήμαρχε. Αντώνη, έλα από την πίστη. Πάρ' το μαγέρι. Πού πάτε εσύ, μαζί, μαζί, έλα εδώ. Έλα, εδώ, ναι. Αντώνη, έλα λίγο κι εσύ μαζί. Έλα μετά, είναι φίλος μου. Θα χάσω, βάλω εδώ στη μέση. Είπε τώρα ποιος μίλησε κάτι. Ποιος μας έδωσε. Ευχαριστούμε. Αλλά εδώ με βλέπεις. Την παγιάδεψη. Η πίτα είναι για τα μέλη μας, το Δέλτα Σίγμα και τα μέλη του Δέλτα Σίγμα. Αντώνη, έλα μη θέλεις τώρα, είναι όλη βρώμη για δουλειά τώρα. Έλα, Αντώνη. Πρώτα παίρνει πάνω στο κέντρο, παίρνει πάνω. Του Χριστού και του Αγίου Βασιλείου. Η κάθε πίτα έχει δύο φλουριά που κερδίζουν από αυτά. Είναι αναμνηστικά.
Όχι μόνο τους παλεμάχους, αλλά και την ΠΑΕ στη λειτουργία. Ευχαριστούμε πολύ. Να σου πω κάτι. Καταρχήν, μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, τόσο όσοι μπήκαν στο ημερολόγιο το συλλεκτικό, καθώς και εκείνους που μας βοήθησαν εδώ, το ζαχαροπλαστείο με τη στάλακτο, έτσι, καθώς και... Θα μάθουμε. Ο Μανώλης εδώ βοηθάει. Είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκονται εδώ εκπρόσωποι της διοίκησης των παλεμάχων του Απόλλωνα Σμύρνης. Πάνε εκεί και πήγαινε.